Απάντησε η ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο με τον Μάρκου και τον Κωνσταντινίδη. Γιάννης Μαντζουράκης ζητά στον Διόπ που εκτελεί το φάουλ απευθείας. Η απόκριση του Ατματσίδη κόρνερ. Κεφαλιά του Ζουμπούλη. Μπα. Η σέντρα του Σενεγαλέζου για τον Ζουμπούλη. Υπέροχο τέρμα από την Ξάνθη. 1-0. Ανοίγει το σκορ ο Πάρη Ζουμπούλης. Θα βλέπουμε και πάλι τον Μπα. Να κάνει τη σέντρα αμαρκάριστος ο Ζουμπούλης. Ιδανική κεφαλιά. Έχασε ο Αντωνίου. Τσίριτς. Κρατά ο Τσίριτς δίπλα τον Μπιέκοβιτς. Το σούτ από τον Τσίριτς out. Μπα. Θέλει να αποφύγει τον Κωνσταντόγλου. Το σούτ του Σενεγαλέζου. Φάνηκε να αχνηδιάζει το Ατματσίδης που μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια. Πατσατζόγλου τη σέντρα για τον Καραγεωργίου. Η κεφαλιά out. Ο Τσίριτς για τον Τζίκο. Μαλαδένης για τον Κωνσταντινίδη. Πέρασε από τον Πατσατζόγλου. Out. Μπιέκοβιτς. Κωνσταντινίδης για τον Μάρκο. Το σούτ του Μάρκου είναι καλό αλλά άστοχο. Μαρκάρει ο Τσίριτς. Η σέντρα του Ντιόπ. Ο Κυπαρίσης προσπαθεί για το κοντρόλ. Απέφυγε τον Καψί. Η σέντρα για τον Ζουμπούλη. Η κεφαλιά εκπληκτική του Ζουμπούλη. 2-0. Το δεύτερο γκολ που πάρει Ζουμπούλη. Το δεύτερο γκολ της Ξάνθης. Στο 44. Και πάλι τελικός αποδέκτης ο Πάρης Ζουμπούλης. Μετά την εκπληκτική και γρήγορη συνεργασία των παικτών της ομάδας του Μαντζουράκη, πανηγυρίζουν οι φίλοι της Ξάνθης. Κωνσταντινίδης σε θέση φόρο, Μπιέκοβιτς και ο Τσίριτς. Κατά ο Κωνσταντινίδης θέλει να ολοκληρώσει την προσπάθεια. Πέρασε ο Κωνσταντινίδης η προβολή του Πατσατζόγλου. Η σέντρα του Τσίριτς στο πίσω δοκάρι για το Μαλαδένη. Κεφαλιά out. Η ευκαιρία για την ΑΕΚ. Κρατά ο Ζήκος, απέφυγε τον Πρίτα. Σαβεύσκη, άνοιξε την μπάλα, προβολή του Καραγεωργίου. Κρατά ο Σαβεύσκη και βρίσκει τον Μάρκο. Σε καλή θέση, μειώνει το σκορ η ΑΕΚ. 2-1 προηγείται η Ξάνθη, μείωσε ο Μάρκος στο 67. Όλα ξεκίνησαν από τον Σαβεύσκη. Έκανε την προσπάθεια ο Τόλης Σαβεύσκη και την πάσα στον Μάρκο που βρισκόταν σε οριακή θέση. Απέναντι από τον Μπούτζεκ, που βγαίνει με τον Μάρκο στην επίθεση. Μπιέκοβιτς σε καλή θέση. Η απόκρουση του Μπούτζεκ σωτήρια στο 69. Μαντσουριάν κάνει καλή προσπάθεια ο Ιρανός και ανοίγει για τον Μπα που είναι ταχύτατος. Τον επιτηρεί ο Καψής. Ο Μπα περιμένει να ανέβει και ο Κυπαρίσης που προσπαθεί για το κοντρόλ. Το σούτ του Κυπαρίση out. Πέτερσον γρήγορα στον Τσίριτς που βγήκε στα άκρα. Και πέρασε σε θέση φόρ για τον Μάρκο. Και αυτός αμέσως για τον Κωνσταντινίδη. Η ευκαιρία για την ΑΕΚ, το σούτ του Κωνσταντινίδη. 2-2 ισοπαρίζει η ΑΕΚ σε μια ιδανική αντεπίθεση με τον Σωτήρη Κωνσταντινίδη που σημειώνει το τρίτο τέρμα του εφέτος στο πρωτάθλημα. Ο Μάρκος σε θέση φόρ είδε τον Κωνσταντινίδη. Βγήκαν γρήγορα στην επίθεση οι παίκτες της ΑΕΚ και ο Κωνσταντινίδης τελείωσε ιδανικά για την ομάδα του. Προσποίηση στον Χάβο. Πέρασε για τον Μπιέκοβιτς. Μαρκάρισμα από τον Κεκαγιά out. Δίνω για να δάξει. Καψής απομάκρυνε ο Μπα, κερδίζει. Άνοιγμα για τον Χάβο, αμέσως στο σούτ του Χάβου, η απόκρουση του Ατματσίδη. Κόρνερ έδωσε ο Γιαναδάκης στην προσπάθεια του Ντιόπ. Μετά την απόκρουση του Ατματσίδη, ο Ντιόπ ήταν σε καλύτερη θέση, το σούτ του Χάβου. Εδώ η απόκρουση του Ατματσίδη. Το σούτ του Ντιόπ που φωνάζει ότι η μπάλα χτύπησε στο χέρι του Κωνσταντόγλου. Σε αυτή την κόντρα, εδώ η φάση. Φάουλ του Τσίριτς, θα δει και την κάρτα. Α, τώρα έχουμε και οξυμένα πνεύματα, σπροξήματα, διαμαρτυρίες. Μιχάλη, θα πρέπει να είσαι ευχαριστημένος από το γεγονός ότι ανατρέψατε ένα σκορ 2-0. Είναι θετικό, βρεθήκαμε να είχαμε 2-0 στο ημίχρονο. Σήμερα πήραμε και την ισοπαλία, είναι κάτι θετικό σίγουρα, όπως το είπατε. Είχαμε μια δύσκολη εβδομάδα για μας. Και σήμερα τα πράγματα δεν ήταν τόσο καλά για μας, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Σε είδα στο ημίχρονο να φεύγεις, έκανες 5 λεπτά να διασχίσεις τον αγωνιστικό χώρο, τόσο περίληπος ήσουν. Εντάξει, σίγουρα όταν βλέπεις ότι η ομάδα σου χάνει με 2-0, τα πράγματα σίγουρα δεν ήταν τόσο καλά για μας. Ευτυχώς στο δεύτερο ημίχρονο πραγματικά κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και καταφέραμε και γυρίσαμε το παιχνίδι. Εκείνο που θα σας μιλήσω, που είναι και το καθοριστικό πιστεύω, είναι το πρώτο γκολ που πετυχαίνει η ΑΕΚ. Που ξαναμπαίνει στο παιχνίδι ενώ ήταν έξω από το παιχνίδι και είναι ένα πεντακάθαρο σάιτ. Το είδαν εκατομμύρια τηλεθεατές. Το είδαμε εμείς όλοι στο γήπεδο, δεν το είδε ο κύριος Σταυρακάκης. Οι γράτσες ήταν δίπλες των έχει σου έχει μογούτσοστη. Οι παίκτες μου σήμερα παίξανε πολύ καλά, θα έλεγα. Ότι δεν έχει γκρουμπεν ο τόμιτσε. Από ένα παιχνίδι που ήταν χαμένο. Δώσε το ρεζουλτάτ, αγιούτης κακοί.
Φτάσαμε σε ένα αποτέλεσμα που είναι τώρα μπορούμε να πούμε ικανοποιητικό. Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ μπήκε πιο αποφασιστικά, ρισκάρισε, δημιούργησε προϋποθέσεις για γκολ, κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι, όμως πιστεύω ότι το πρώτο γκολ το οποίο έδωσε το δικαίωμα στην ΑΕΚ να μπει στο παιχνίδι ήταν από ελεγχόμενη θέση offside. Ο Γιάννης Ματζουράκης παραμένει προπονητής της Ξάνθης.